Στρίκη, για να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον κορονοϊό, θα πάμε στον πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ, κύριε Λοϊζίδη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τώρα όλο αυτό που συμβαίνει σίγουρα επηρεάζει και τον τομέα το δικό σας, σωστά? Ναι, σίγουρα επηρεάζει. Πλην όμως πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να μην πανικοβληθούμε. Είμαστε μια τουριστική χώρα. Ο τουρισμός έχει μια τεράστια συνεισφορά στο ΑΕΠ και θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Πιστεύω ότι γίνονται όλες οι ενέργειες για να προστατεύσουμε τη χώρα από εισαγωγή του ιού και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα ξεπεραστεί αυτό το πρώτο σοκ και θα επανέλθει κανονικά η ροή των κρατήσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε όντως ένα μούδιασμα στις κρατήσεις, κυρίως από τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή όταν λέμε μούδιασμα, έχουμε ακυρώσεις ή απλά δεν είχαμε τις κρατήσεις που περιμέναμε? Να σας πω, είναι ένα συνδυασμός ουσιαστικά. Υπάρχει μια ροή κρατήσεων που έρχεται για ολόκληρη τη σεζόν, δηλαδή και για τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κλπ. Με τα διάφορα συμβόλαια που υπάρχουν. Και μετά υπάρχουν και οι κρατήσεις οι μεμονωμένες, κυρίως αυτές που γίνονται online από ιδιώτες. Η ροή των κρατήσεων έχει παγώσει. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι κρατήσεις μας αυτή τη στιγμή και ευελπιστούμε όμως ότι είναι κάτι το προσωρινό. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο, με το Υφυπουργείο Τουρισμού και τον Υφυπουργό που είναι στο Βερολίνο και πραγματοποιεί σειρά από επαφών και συσκέψεων. Ευελπιστούμε ότι μόλις με την επάνωδο του στην Κύπρο θα δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και ανάλογα θα ενεργήσουμε. Αλλά θέλω να κάνω αυτή τη σύσταση και προς τον κόσμο αλλά και προς τα μύτια, να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι στιγμής δεν μας έχει ακόμα χτυπήσει την πόρτα ο ιός με κάποιο κρούσμα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να μείνει αυτό μέχρι τέλους, όμως νιώθω ότι υπάρχει ένας αχρίαστος πανικός. Άρα υπάρχει αχρίαστος πανικός, εντάξει, όλοι είναι μακριά από τον πανικό. Περιμένουμε να δούμε και οι Υπουργοί Υγείας τι θα πούν, κύριε Λοϊζίδη. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο η ενημέρωση που παίρνουν από την Κύπρο, είναι γενικά και η ενημέρωση που λαμβάνουν και από τις χώρες τις δικές τους, αυτοί που θέλουν να έρθουν στην Κύπρο, σωστά? Συμφωνώ, μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα και το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Όμως σας λέω ότι επειδή είμαστε που είμαστε τουριστικός προορισμός, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε μέχρι να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση. Έτσι και αλλιώς, τουλάχιστον από όσοι έχουμε ακούσει από αρκετούς ειδικούς, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, δυσκολεύεται ο ιός να μεταδοθεί, οπότε είμαστε κοντά στο να ανεβούν οι θερμοκρασίες εκεί που χρειάζεται για να προστατευτεί ακόμα περισσότερο η τουριστική Κύπρος. Μάλιστα, εντάξει, όταν αντιλαμβάνεστε, όταν βγαίνουν τέτοιες ανακοινώσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάρτε τον κορονοϊό στα σοβαρά, δεν είναι άσκηση ετοιμότητας, αντιλαμβάνεστε, και όταν αυτό μεταδίδεται σε όλο τον πλανήτη, αντιλαμβάνεστε, κύριε Λοϊζίδη, το τι πόση ψυχραιμία πρέπει να υπάρξει. Συμφωνώ και το κατανοώ πλήρως. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς τι πρέπει να κάνουν. Αλλά νομίζω ότι άκουσα και χτες μια συνέντευξη από ειδικούς στην Ελλάδα, οι οποίοι έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία για να βοηθηθεί ο κάθε ένας μας πώς να αντιμετωπίσει τον ιό. Ούτως ή άλλως τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε προσωπικά και ατομικά είναι πράγματα που ήδη κάνουμε. Μάλιστα. Δεν μας ζητάει να κάνουμε κάτι που δεν ήμασταν μαθημένοι ή κάτι τέτοιο. Επομένως, συμφωνώ ότι πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα προστασίας, να ακολουθούμε τους κανόνες που μας υποδεικνύουν οι ειδικοί και οι ιατροί πάνω στο θέμα και να ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ανακαλύψουν και κάποια φάρμακα και εμβόλια και φάρμακα, όλα αυτά που λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, ψυχραιμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λοϊζίδη. Να είστε καλά.